Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κορυφώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των κομμάτων στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη των βουλευτών που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 36,3%, ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 32,87%. Ανάμεσα στους νικητές της χθεσινής βραδιάς είναι αναμφισβήτητα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, που αύξησε κατά πολύ τα ποσοστά του, το οποίο άγγιξε το 8,66%, επιβραβεύτηκε και για τη στάση που τήρησε στο θέμα του πολέμου κατά της Γιουγκοσλαβίας. Η κυρία Αλέκα Παπαρίγα δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε λόγο της πολιτικής του και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εισέπραξε όλο το ποσοστό των δυσαρεστημένων. Ικανοποιημένος με την άνοδο του δίκη πρέπει να είναι και ο κύριος Τζαβόλας, ο οποίος χαρακτήρισε θετικό το αποτέλεσμα και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το μεγάλο ποσοστό της αποχής των Λευκών και των Ακύρων. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών προτίμησε την αποχή από τις εκλογές για το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Οι πλέον αδιάφοροι ψηφοφόροι αναδείχθηκαν πάντως οι Βρετανοί, αφού την περασμένη Πέμπτη που έγιναν οι εκλογές στη χώρα δεν ψήφισε ούτε ένα στους τρεις. Βία επεισόδια σημειώθηκαν χθες στο Κόσοβο ανάμεσα σε στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης και ελευθέρους σκοπευτές. Το σοβαρότερο επεισόδιο σημειώθηκε στην περιοχή του Πρίσρεν, όπου Γερμανοί στρατιώτες άνοιξαν πύρ εναντίον αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν ένοπλοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από αυτούς και να τραυματιστεί ένας ελεύθερος σκοπευτής. Σε ένα δεύτερο επεισόδιο, κοντά στην Πρίστινα, δύο Γερμανοί δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν θανάσιμα όταν δέχτηκαν πυροβολισμούς από αγνώστους. Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πτήση του Σαββάτου της Ολυμπιακής για Μόναχο με 99 επιβάτες. Ο πιλότος, πάνω από τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, διαπίστωσε πρόβλημα στον ένα κινητήρα, με αποτέλεσμα να θέσει το αεροπλάνο σε κατάσταση κινδύνου και να το προσγειώσει με κομμένη την ανάσα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Νάξου παραμένει το οχηματαγωγό Ποσειδών Εξπρές, που προσέκρουσε σε ξέρα στα ασθενά ανάμεσα στην Πάρο και την Άξο. Και ενώ οι λιμενικές αρχές του νησιού διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ευθύνες του αξιωματικού της γέφυρας που έδωσε λανθασμένα στοιχεία στο κομπιούτερ αυτόματης πλοήγησης. Μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη βρέθηκε το πλήρωμα ενός περιπολικού που κλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε μια γειτονιά στα Πατήσια να συλλάβει έναν διαρρήκτη αυτοκινήτων. Ο κακοποιός ήταν συνάδελφός τους και μάλιστα αξιωματικός. Πρόκειται για τον 39χρονο υπαστυνόμο Ηλία Προύτσο, που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Ιωνίας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί σε λίγες μέρες η Αθηνά Ωνάση, για να παρευρεθεί στους γάμους του αγαπημένου της ξαδέλφου Γιώργου Δράκου, γιού της Μαριλένας Πατρονικόλα. Πάντως, ο πατέρας της, Τιερή Ρουσέλ, έσπευσε να διευκρινίσει ότι σε αυτή την επίσκεψή της η Αθηνά δεν πρόκειται να κάνει δηλώσεις. Από θαύμα γλίτωσαν το θάνατο δύο πιλότοι ενός ρωσικού διακινητήριου αεροπλάνου, το οποίο κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιδείξεων που γινόταν στο αεροδρόμιο του Μπουζέ, κοντά στο Παρίσι. Οι δύο πιλότοι, λίγο πριν συντριβεί το αεροσκάφος τους, κατάφεραν να εκτιναχθούν από τις θέσεις τους και να σωθούν. Καιρός. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο κατά τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς, μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελείωσε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.